Τα περισσότερα αγροτικά μπλόκα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισαν να μη συμμετέχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς δεν έγινε αποδεκτό το πλαίσιο αιτημάτων τους προς τον Αλέξη Τσίπρα. Κοιτάξτε, εμείς εμπαίνουμε στην αρχική μας θέση, σαν Ανατολική Μακεδονία και όπως είχε υποσχεθεί, όχι μόνο από εμάς βέβαια, αλλά και από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ανατολική Ελλάδα. Και περιμένουμε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού στα συγκεκριμένα ζητήματα προκειμένου να γίνει συνάντηση. Δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο, όπου δεν θα έχει πλαίσιο και δεν θα έχει ουσία. Αυτό θεωρούμε εμείς. Μακάρι να διαπιστωθούμε, αλλά. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε και τους συναδέλφους μας και τους ίδιους μας τους εαυτούς, και αυτό σημαίνει γιατί σεβόμαστε όλο αυτόν τον αγώνα που γίνεται, δεν θα συμμετέχουμε σε καμία συνάντηση, την οποία δεν θα υπάρχει πλαίσιο συζήτησης ή αποδοχή των ζητημάτων μας. Αυτή την ώρα παραμένετε στα μπλόκα? Ναι, κανονικά παραμένουμε στα μπλόκα. Και ενδεχομένως από αύριο να δούμε τι διαφορετικό θα κάνουμε. Δηλαδή αναμένεται και σκλήρυνση των κινητοποιήσεων σε περίπτωση που οι αγρότες που είναι τώρα με τον Πρωθυπουργό δεν τα βρούνε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς που είναι στον Πρωθυπουργό. Θα γίνει. Εμείς σαν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε αποφασίσει ότι θα κλιμακώσουμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι τελικά αυτό που φαίνεται, ότι δηλαδή θέλουν να μας πάρουν μόνο χρήματα. Οπότε θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κανονικά. Στην ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν αναγνωρίζεται και δεν εξουσιοδοτείται κανένας συνάδελφος να εκφραστεί για τα μπλόκα των Τελωνίων Εξοχής, Διασταύρωση Κεφαλαρίου, Δήμου Δοξάτου, Καβάλας, Χρυσούπολης, Ξάνθης, Ιάσμου, Κομοτηνής, Δηδημοτήχου και Τελωνίων των Κήπων στην κυβέρνηση. Ενώ τέλος, η Επιτροπή καλεί τον Πρωθυπουργό, αφού αποδεχτεί το πλαίσιο αιτημάτων τους, να προχωρήσει σε έναν έντιμο και ειλικρινή διάλογο για την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα.